Δήμαρχε, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σαμολαδά, εγώ σας ευχαριστώ και δική μου τιμή και χαρά είναι και να συνομιλούμε αλλά και να δίνουμε την ευκαιρία στους ακροατές σας να έχουν μια ενημέρωση για τα θέματα που συμβαίνουν στην πόλη μας. Ξέρετε κάτι, όταν είδα ότι επισκεφθήκατε και κάνατε, επιδιώξατε και κάνατε αυτή τη συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, λέω αυτό είναι ο δήμαρχος. Έτσι πρέπει να λειτουργεί ένας δήμαρχος. Πρέπει να πηγαίνει και να διεκδικεί για τον δήμο του, για τους δημότες του, αυτό που πρέπει από εκείνον που πρέπει. Θέλω να ακολουθήσουν το παράδειγμά σας πάρα πολλοί δήμαρχοι. Και στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε δήμους που είναι υπό φοβερή ανάπτυξη, αλλά σε μια φοβερή ανυπαρξία των δημοτικών αρχών. Αποτελείται παράδειγμα. Θέλω, δηλαδή, πέρα από την ουσία του πράγματος, των όσων συμφωνήσατε, να παραδειγματιστούν για τη συμπεριφορά σας και για τον τρόπο που λειτουργείτε, για την πολιτική που ακολουθείτε. Κυρία Σαμολαδά, είναι εξαιρετικά σημαντικό να δουλεύει κάποιος με συγκεκριμένο πρόγραμμα, με συγκεκριμένο πλάνο. Και κατέβηκα στον κύριο Σκυλακάκη αφού είχα κάνει βέβαια προφανώς μια προεργασία, αφού είχα μιλήσει και με πολλούς άλλους υπουργούς, τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Υπουργό Υποδομών, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και ξέρετε ο κύριος Σκυλακάκης είναι ο ταμείας. Και ο πιο σημαντικός άνθρωπος είναι τελικά ο ταμείας. Δηλαδή αφού έχεις οριμάσει, προετοιμάσει κάποια τέτοια σχέδια, καταλήγεις μετά στον άνθρωπο ο οποίος θα δώσει τα χρήματα και αυτό είναι το σημαντικότερο. Ναι. Και επειδή έχουμε μπροστά μας, όπως είπατε πολύ σωστά, ένα μεγάλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τη χώρα μας, το Ταμείο Ανάκαμψης, έπρεπε με τον Α ή Β τρόπο να μπει και η Θεσσαλονίκη. Και αυτή η προεργασία που είχαμε κάνει έγινε η πρώτη συζήτηση με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, όταν είχε έρθει, θυμάστε, μια εβδομάδα πριν από τα γένεια της ΔΕΘ και του είχα πει τότε, Πρόεδρε, η Θεσσαλονίκη πρέπει να μπει στο Ταμείο Ανάκαμψης. Δόθηκαν ήδη οι πρώτες προτάσεις και αυτό το πράγμα ορίμασε όλο αυτό το διάστημα, ούτως ώστε να μπει σε αυτό το τόσο σοβαρό χρηματοδοτικό εργαλείο μέσα και η Θεσσαλονίκη, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και όχι βέβαια μόνο ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η πόλη. Και να πάμε στα συγκεκριμένα αυτά πλάνα μας. Είναι δύο βασικά μεγάλα έργα. Το ένα είναι η ανάπλαση, μια συνολική ανάπλαση της Εγνατίας Οδού. Φιλοδοξία της διοίκησής μας, και αυτό το λέω πρώτη φορά και σε εσάς, είναι η Εγνατία να γίνει μια δεύτερη Τσιμισκή. Η Εγνατία που ήταν ένας εμπορικός δρόμος πολύ σημαντικός, ένας κεντρικός δρόμος, ένας δρόμος με μεγάλη ιστορία, τα τελευταία χρόνια έχει υποβαθμιστεί. Θέλετε λίγο τα έργα του μετρό, θέλετε λίγο οικονομική δυσπραγία. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η Εγνατία Οδός είναι μια περιοχή η οποία έχει, αν θέλετε, κακή ποιότητα οδοστρώματος, δρόμων, φωτισμού, έχει, αν θέλετε, κυκλοφοριακό πρόβλημα. Όλα αυτά θα πρέπει να τα ανατάξουμε και δώσαμε συγκεκριμένο πλάνο σε συγκεκριμένα σημεία της Εγνατίας Οδού, κυρίως γύρω από τους σταθμούς του μετρό, να υπάρχουν τέτοιες υποδομές, ούτως ώστε πλέον να έχει την ελκυστικότητα, παράλληλα βέβαια και με τη λειτουργία του μετρό, που καταλαβαίνετε αυτομάτως το να βγαίνει κάποιος από ένα σταθμό του μετρό, αυτομάτως αποκτά μια άλλη υπεραξία εκείνη η περιοχή. Όλα αυτά θα πρέπει να συνδυαστούν με ένα συνολικό remake της Εγνατίας. Αυτό ήταν το ένα το κομμάτι, το οποίο το είδε πολύ θετικά ο αρμόδιος υπουργός. Γιατί να πω και κάτι άλλο, το Ταμείο Ανάκαμψης, κυρία Σαμολαδά, θα ενισχύσει, θα χρηματοδοτήσει αναπτυξιακά έργα. Αν θέλετε έργα, να το πω έτσι λίγο πιο απλά, που θα βγάζουν λεφτά. Θα βγάζουν λεφτά στο επιχειρήν. Θα είναι επενδύσεις. Θα φέρουν επενδύσεις. Ναι. Αυτό είναι το πλάνο. Το Ταμείο Ανάκαμψης, ευτυχώς, δυστυχώς, δεν είναι για σχολεία, δεν είναι, ξέρετε, για πράσινα, δεν είναι για τέτοιου είδους αναπλάσεις, οι οποίες χρειάζονται, πρέπει να βρούμε αλλού χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να το αξιοποιήσουμε, να το χρησιμοποιήσουμε για τέτοιες αναπλάσεις που θα φέρνουν αναπτυξιακό χαρακτήρα. Και σε βάθος χρόνου, έτσι. Δηλαδή, παρεμβάσεις, Δήμαρχε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, παρεμβάσεις οι οποίες θα έχουν αντίκτυπο σε βάθος χρόνου. Δεν θα είναι κάτι πρόσκαιρο. Το καλό κακό με το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ότι μέχρι το 25 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί. Αυτό τι σημαίνει? Μέσα στο 22 πρέπει να υποβάλουμε τις μελέτες, να έχουμε την έγκρισή τους, την ένταξή τους, να δημοπρατήσουμε και έχουμε μπροστά μας 2 με 3 χρόνια να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωσή τους. Γι' αυτό προχωρήσαμε και σε αυτό, κάτι ένα οικοδομικό έργο, ξέρετε, είναι πολύ πιο σύνθετο. Γι' αυτό αυτά που προτείναμε εμείς και έγιναν αποδεκτά, αυτό είναι το στοιχείο της προετοιμασίας του, να είναι κανείς, αν μου επιτρέπετε, διαβασμένος όταν πάει να ζητήσει κάτι και όχι απλώς να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι, να πει θέλω, θέλω και τελικά να μην γίνεται. Είναι ακριβώς
να πετύχεις αυτό το οποίο χρειάζεται και πρέπει να γίνει. Δηλαδή να έχουμε έργα ανάπλασης, τα οποία σε 1-2 χρόνια, ξέρετε, αυτά είναι ασφαλτοστρώσεις, πεζοδρομήσεις, δεδροφυτεύσεις, φωτισμός, έξυπνα συστήματα, όλα αυτά τα οποία θα δώσουν μια υπεραξία στην περιοχή. Αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι. Το άλλο το κομμάτι το οποίο επίσης έχουμε σαν όραμα στη διοίκησή μας είναι η αναβάθμιση κεντρικών δρόμων σε περιοχές, σε κοινότητες του Δήμου μας. Κάναμε την προεργασία, ζητήσαμε από τις κοινότητες, από τα τοπικά συμβούλια, αξιοποιώντας τη γνώση τους και την επαφή με την τοπική κοινωνία, ποιον δρόμο θέλετε να αξιοποιήσουμε να κάνουμε μια αντίστοιχη ανάπλαση. Για παράδειγμα, η τέταρτη κοινότητα πρότεινε την οδό Παπάφη. Άρα προτείναμε στο Ταμείο Ανάκαμψης να μπει μια αντίστοιχη αναβάθμιση η οδός Παπάφη, ούτως ώστε η Τούμπα να αποκτήσει και αυτή ένα δικό της εμπορικό δρόμο με άλλα στοιχεία και βιοκλιματικά και προφανώς με καλύτερη ποιότητα, με έξυπνα συστήματα. Αυτά είναι τα δύο μεγάλα πλάνα τα οποία βάλαμε μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών τα είδε θετικά, αφού βέβαια είχε προηγηθεί αντίστοιχη συζήτηση με αρμόδιους, με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Πέτσα, με τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Καραμαλή. Όλα αυτά ήταν τα θέματα τα οποία συζητήσαμε με τον κύριο Σκυλακάκη. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι είναι ό,τι γίνεται γύρω από τους σταθμούς του μετρό. Ξέρετε, το μετρό θέλω να πιστεύω ότι τέλη του 23 θα ολοκληρωθεί, θα ολοκληρωθούν οι σταθμοί, αλλά υπάρχουν και γειτονιές γύρω από αυτούς. Στην Αγία Σοφία, ας πούμε, είναι η πλατεία Μακεδονομάχων. Στο σταθμό Βενιζέλου, κύριε Σαμολαδά, είναι το Αλκαζάρ. Πιέζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτό το εξαιρετικό μνημείο της πόλης μας να αξιοποιηθεί. Ξεκινάνε οι μελέτες ούτως ώστε να έχουμε μια αξιοποίηση αυτού του πραγματικά εξαιρετικού μνημείου στην πόλη μας. Το βλέπουμε έτσι, δήμαρχε, και εγώ όποτε περνάω από την Εγνατία με πιάνει η ψυχή μου, νομίζω ότι θα καταρρεύσει. Ακριβώς. Όλα αυτά που λέτε τα έχουμε σκεφτεί, τα έχουμε προτείνει. Εκεί βέβαια υπάρχει και συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Δηλαδή, όποιοι φορείς, υπουργεία εμπλέκονται, συμμετέχουν σε αυτό το πλάνο, ούτως ώστε να αξιοποιηθούν οι σταθμοί γύρω από το μετρό, για να βγαίνει κανείς από το μετρό της Βενιζέλου, να βγαίνει κάποιος από το σταθμό μετρό της Αγίας Σοφίας και να βλέπει μια ωραία πλατεία, να βλέπει χώρους οι οποίοι πραγματικά είναι ελκυστικοί και για επενδύσεις και για εμπορικές χρήσεις, αλλά κυρίως και για τις κατοικίες. Όλα αυτά ήταν τα πλάνα τα οποία συζητήσαμε και τα οποία δουλεύουμε αυτή τη στιγμή, παράλληλα βέβαια και με ένα άλλο μεγάλο project, το οποίο είναι η περιοχή της Ψελού. Ψελού, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ένας δρόμος που βρίσκεται στη Νέα Ελβετία, είναι ο τερματικός σταθμός του μετρό της Νέας Ελβετίας, στο ανατολικότερο σημείο του Δήμου μας, όπου εκεί πέρα θα βγαίνανε τα σανσέρ του μετρό και θα ήταν μέσα σε χωράφια. Αυτό λοιπόν με πρωτοβουλίες, με ενέργειες, με πολλή πίεση από το Δήμο μας, από τη διοίκησή μας, προχωρούμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών, σε συνεργασία με την Αττικό Μετρό, σε συνεργασία με τον ΟΣΕΘ, τον Οργανισμό δηλαδή Σχεδιασμού Συγκοινωνιών της πόλης μας, ούτως ώστε να έχουμε εκεί και τη διάνοιξη του δρόμου που θα συνδέει την Παπαναστασίου με την Κωνσταντίνου Καραμαλή, με δύο εξαιρετικούς κόμβους. Θα έχουμε συγχρόνο σταθμό μετεπιβίβασης, θα έχουμε πάρκινγκ και θα έχουμε και χώρους πρασίνου και αθλητικές εγκαταστάσεις. Εκεί βέβαια να πω ότι προφανώς συμμετέχει και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Καταλαβαίνετε, όλοι οι φορείς συμμετέχουν σε ένα συγκεκριμένο πλάνο, το οποίο αυτά τα που πρόκειται να γίνουν στην πόλη μας θα τα αξιοποιήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ναι. Δήμαρχε, έχει γίνει η σχετική μελέτη για το remake της Εγνατίας και πότε αναμένετε να ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις? Έχουν γίνει οι πρώτες προμελέτες, ούτως ώστε να τρέξουμε γρήγορα, γιατί αυτό ξέρετε είναι άλλο ζητούμενο, να τρέξουν αυτές οι μελέτες που θα βοηθήσουν να ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης αυτό το πλάνο. Πράγμα που σημαίνει ότι μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι πρέπει να έχουμε έτοιμες τις μελέτες. Ακριβώς αυτά συζητήσαμε με τους υπουργούς, αρμόδιους υπουργούς, ούτως ώστε να εγκριθεί η χρηματοδότησή τους και να πάμε ταχύτατα μέσα στο 22 σε δημοπρατήσεις. Την Τρίτη όμως συναντηθήκατε και με τον Υφυπουργό Υποδομών, τον κύριο Καραγιάννη. Αυτά τα θέματα συζητήσατε μαζί του ή κάτι? Ακριβώς αυτά, κυρίως το κομμάτι της Ψελού, όπως σας είπα προηγουμένως. Ναι. Όπου σε πολύ μεγάλο βαθμό, επειδή ξέρετε εκεί πέρα είναι ο ΣΕΘ, εκεί πέρα είναι η Αττικό Μετρό, εκεί πέρα είναι το Υπουργείο Υποδομών που χρηματοδοτεί ήδη τις μελέτες, εκεί πέρα ήδη χρηματοδοτούνται οι μελέτες, όπως επίσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά και από ΕΣΠΑ, θα μπει ένα σημαντικό κομμάτι γύρω στα 20 εκατομμύρια, κύριε Σαμολαδά, που αφορούν απαλωτριώσεις.
σκοπός μας είναι όλη εκείνη η περιοχή, δηλαδή από το πάρκο της Νέας Ελβετίας μέχρι τα παλιά κεραμουργία Λατίνη, να έχουν απαλωτριωθεί και να είναι χώροι δημοσίας χρήσης, κοινόχρηστοι χώροι, όπως σας είπα, συγγνώμη, πάρκα, αθλητικοί χώροι, σταθμός μετεπιβίβασης, πάρκινγκ. Οπότε θα γίνουν παρεμβάσεις, Δήμαρχε, ώστε να βελτιωθεί η αναλογία πρασίνου ανακάτοικο, όχι μόνο για τις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά ευρύτερα σε όλες τις περιοχές του Δήμου. Ένα ζήτημα, μάλιστα, που ανέδειξε μέσα από την εκπομπή ο καθηγητής δασολογίας του Αριστοτελείου, ο κ. Ζάγκας, είπε ότι είναι η έλλειψη πρασίνου στην πόλη, που μειώθηκε, όπως είπε, περαιτέρω τα τελευταία χρόνια, καθώς με τα έργα του μετρό εξαφανίστηκαν δέντρα σε σημεία, όπως ο άξονας της Εγνατίας και το πάρκο της Αχυροποίητου. Ακριβώς είδατε, ναι, σε αυτά που ο κ. Ζάγκας. Κινούμαστε παράλληλα με την έννοια ότι σκεφτόμαστε τα ίδια πράγματα. Όπως σας είπα, να αποκατασταθεί η εικόνα αυτών των αξώνων της Εγνατίας, εδώ που έχουμε σταθμούς του μετρό, αλλά και σε παρακείμενες περιοχές. Και από την άλλη πλευρά, η ανατολική είσοδος της πόλης, γιατί αυτός ο χώρος της Νέας Ελβετίας ουσιαστικά είναι η ανατολική είσοδος της πόλης. Σας πληροφορώ ότι όλοι μιλάμε ότι ίσως δεν έχουμε κέντρο στο πράσινο, δεν έχουμε πράσινο στα δυτικά, αλλά και τα ανατολικά, πραγματικά ανατολική περιοχή της πόλης μας, και αυτή χρειάζεται πραγματικά μια τόνωση σε αυτό το κομμάτι. Και αυτό πάμε να κάνουμε σε μια πολύ μεγάλη έκταση, σε μια έκταση που, αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στα συνολικά 100 στρέμματα, θα έχουμε ένα σημαντικό πνεύμονα πρασίνου. Αυτό είναι κάτι το οποίο το δουλεύουμε όλοι αυτοί οι φορείς μαζί, αλλά μπορώ να σας πω ότι ουσιαστικά αυτό ξεκίνησε το 19, να βλογήσουμε λίγο και τα γένια μας. Δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για να γίνει οτιδήποτε σε εκείνη την περιοχή. Τρέξαμε η διοίκησή μας και βρήκαμε προφανώς συμμάχους στην περιφέρεια, την Αττικό Μετρό, τον ΟΣΕΤ και κυρίως την πολιτεία, ούτως ώστε αυτά να προχωρήσουν. Ναι. Κλείνοντας, έχω πολύ ένα λεπτό μόνο. Είδα τη χθεσινή επίσκεψή σας στο Πάρκο της Γαλλίας, που για όσους δεν το γνωρίζουν, βρίσκεται απέναντι από το Δημαρχιακό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης και εμπλουτίζεται με νέες πρωτότυπες εγκαταστάσεις. Πόσο σημαντικές, κύριε Ζέρβα, είναι αυτές οι παρεμβάσεις για την πόλη και τι περιλαμβάνουν οι νέες εγκαταστάσεις? Κοντά σε αυτά τα μεγάλα που λέμε, σε αυτά που θέλουν χρόνο, που θέλουν μεγάλα πλάνα, που θέλουν να απαιτούν δεκάδες εκατομμυρίων, πρέπει να κάνουν και παρεμβάσεις σε μικρές γειτονιές, σε μικρά πάρκα, με κάποιο συμβολισμό. Οπότε τώρα ένα πάρκο απέναντι από το Δημαρχείο αναπλάστηκε με τη συμβολή του Γαλλικού Ινστιτούτου, με τη βοήθεια της Fraport, με τη βοήθεια της Air France, και πλέον έχουμε ένα χώρο για να παρκάρει κάποιος το ποδήλατό του, έχουμε πολύ καλύτερο πράσινο, έχουμε παγκάκι και κυρίως έχουμε και κάποιες έξυπνες πινακίδες που αφορούν στην ελληνογαλλική σχέση. Η Γαλλία ήταν η πρώτη χώρα το 17ο αιώνα η οποία άνοιξε προξενείο στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά βρίσκονται εκεί σαν πληροφορίες, ούτως ώστε με το QR code, ξέρετε, αυτό που κάσουμε με το κινητό του, μπορεί να ακούσει από παραμύθια του Εσόπου και του, ναι, αντίστοιχου παραμυθά, του Γάλλου παραμυθά, του Ζαν ντε Λα Φοντέν, μέχρι στοιχεία για την γαλλική παρουσία, για την επίσκεψη του Ντε Γκόλ στη δεκαετία του 60 στην πόλη της Θεσσαλονίκης και την μακρά της ελληνογαλλικής φιλίας, η οποία μάλιστα επιβραβεύθηκε και χθες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο κατά μια περίεργη και ευτυχή σύμπτωση. Έτσι είναι. Δήμαρχε, κύριε Ζέρβα, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.